Είμαστε βαθιά μέσα στην πανδημία και με τόση κλεισούρα το πιο hot topic της επικαιρότητας είναι πώς θα βγούμε έξω. Προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρει να βγαίνω έξω, γιατί έχω ό,τι χρειάζεται σπίτι. Άνιμε, φαΐ, χεντάι. Παρ' όλα αυτά οι προμήθειες τελειώνουν, άρα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να επικοινωνώ ξανά με το περιβάλλον. Έστειλα το SMS μου, φόρησα τη μάσκα μου και ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω. Μέχρι που είδα τη νέα άνιμε σεζόν και άρχισα να τσεκάρω τα posters. Έχουμε κάποιες σειρές που επιστρέφουν, έχουμε κάποιες σειρές που δεν με ενδιαφέρει να δω, έχουμε κάποιες σειρές που με ενδιαφέρει να δω και σειρές οι οποίες δεν έχω ιδέα τι παίζει. Ξέρετε αυτό που λένε, μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Αυτό συνέβη και όταν είδα αυτό το poster. Δεν μου αρέσει συνήθως να κάνω first reaction videos, αλλά δώστε μου μια ευκαιρία ώστε να μοιραστώ μαζί σας πώς κρίνω ένα άνιμε από το ίδιο το poster του και αν σας αρέσει, κάντε το ίδιο και εσείς στο μέλλον. Για να δούμε, έχουμε τρεις χαρακτήρες. Το κλασικό beta male στη μέση, που ξέρουμε ότι είναι αδύναμος λόγω της σωματοδομής του και των ρούχων που φοράει. Βρωμάει κλασικός, δηλός πρωταγωνιστής, που ζητάει απλή ζωή και κάποια στιγμή θα βρει το θάρρος να πει τη γνώμη του και να αντισταθεί στον αντίπαλο της σειράς. Όπου αυτό φαίνεται γιατί, αν και κακομοίρης, μας κοιτάει κατάματα. Από τη μία μεριά έχουμε μια μυστήρια κοπέλα, η οποία χαζεύει ένα νόμισμα που κρατάει και δεν μας δίνει σημασία, και από την άλλη έχουμε μια με μεγάλα βυζιά, ως πιθανότατα την Edge του πάρτι. Αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ήταν ο αρκούδος που είναι το επίκεντρο του πόστερ και το background που υπονοεί κάποια μορφής fucked up μυστήριο, πιθανότατα ίσως και μεταφυσικό, δείχνοντας παράλληλα και κάποιου είδους μάρκες. Φαντάστηκα φάση Five Nights at Freddy με τους τρεις χαρακτήρες να είναι παγιδευμένοι κάπου και να προσπαθούν να επιβιώσουν από ένα ψυχανόμαλο αρκούδο που τους κυνηγάει για να τους σκοτώσει. Συνήθως όμως τέτοιες σειρές έχουν body count. Γιατί, μιας και δεν μπορείς να σκοτώσεις τους πρωταγωνιστές, συνήθως γεμίζεις το πόστερ σου με ασήμαντους χαρακτήρες οι οποίοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να πεθαίνουν. Παρ' όλα αυτά, στην περίπτωσή μας, κανένας από τους χαρακτήρες που είναι σχεδιασμένοι στο πόστερ δεν φαίνονται support. Άρα ίσως παίζει κάτι άλλο. Μιας και η σειρά είναι νέα με ένα επεισόδιο και είναι βασισμένη σε μάγκα, ας ρίξω μια ματιά στο άνιμε. Η γενική αισθητική του πρώτου επεισοδίου και ο τρόπος που χρησιμοποιούν τις σκιές μου θύμισε πάρα πολύ Mirai Nikki. Μια σειρά που ξεκίνησε με μια πάρα πολύ ωραία πλοκή, αλλά στο τέλος έκανε νερά. Το Gleipnir ξεκινάει δείχνοντάς μας μια σκοτεινή φιγούρα να βρίσκει μια από τις μάρκες στο πόστερ και συνέχεια μαθαίνουμε ότι δεν είναι μάρκες, αλλά αντίθετα νομίσματα τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιείς για ένα μηχάνημα με αναψυκτικά. Η κοπέλα παραγγέλνει Coca-Cola και αντίθετα της βγαίνει ένας τύπος. Και η ιστορία μας ξεκινάει με τον αρσενικό χαρακτήρα του πόστερ, τον Gagaya, με τη φωνή του Χάνα Ενάτσουκι. Κανέκι, Τζάκο, Τάιτσι κτλ. Κτλ. Είναι ο κλασικός πρωταγωνιστής που θέλει να ηρεμήσει. Καλός μαθητής μεν, αλλά αδιάφορος για σπουδές δε. Sorry, αλλά what's the point να διαβάζεις, να παίρνεις καλούς βαθμούς και στο τέλος να μην θες να σπουδάσεις. Μόνο ο Kagaya ξέρει. Hey! Ποιος τυχαίζει τη λογική! Ρε, αυτό εδώ γαμάει! Ο Kagaya, αν και έχει τα χαρακτηριστικά του αντικοινωνικού τύπου, σε αντίθεση είναι αρκετά κοινωνικός και γύρω του τον εκτιμάνε. Ένα βράδυ που βγήκε να πάρει μια Coca-Cola. Οπ, gotcha alert, gotcha alert! Ρε, αυτοί εδώ έχουν 2-2. Αυτή η σειρά είναι πολύ ρεαλιστική. Παιδιά, κάψτε τα γκάτσα. Όπως έλεγα, ένα βράδυ που γίνανε σπίτι ντύρλα από τις Coca-Colas, είδε ένα κτίριο να έχει πιάσει φωτιά και δίχως άλλη καθυστέρηση μεταμορφώθηκε στον αρκούδο του πόστερ και έσωσε μια κοπέλα. Εντάξει, παιδιά, η σειρά είναι masterpiece, τελείωσε. Είναι ότι καλύτερο έχω δει, 10 στα 10. Έχοντας μπει μεταμορφωμένος μέσα στο κτίριο που έχει αρπάξει φωτιά, του πιάνει μια κρίση πανικού πρώτα. Μαν, το κτίριο καίγεται. Μπορείς να περάσεις τα υπαρξιακά σου αφού βγεις. Υπάρχει το αντίστοιχο μέρος και η ώρα. Λέγεται Instagram και λέγεται Story. Μαθαίνουμε ότι όχι μόνο είναι ηρωικός ο πρωταγωνιστής μας, αλλά έχει και τη δύναμη για να υποστηρίξει τον ηρωισμό του, μιας και το λούτρινο πέρασε μέσα από έναν τοίχο. Ακολουθεί ένα τυπικό sniffing moment. Τι κάνεις εκεί ρε ανώμαλες την κοπέλα! Πουκου... Νάνιο... Ε, αυτό να ρωτιέμαι κι εγώ! Η κοπέλα ξυπνάει, υπονοώντας ότι όλο αυτό είναι σχέδιο. Ίσως για να μάθει ποιος είναι ο αρκούδος. Για να δούμε. Το υπόλοιπο επεισόδιο ακολουθεί ακριβώς όπως το φαντάζεστε. Η κοπέλα απειλεί τον Gagaya ότι θα αποκαλύψει ότι είναι τέρας, κάνοντας μία από τις μεγαλύτερες πουστιές στην ιστορία των άνιμε. Μόρι πόρνη! Και για να την ηρεμήσει, ο Gagaya πάει με τα νερά της. Η πόρνη, την οποία θα τη λέμε Claire, είναι η κλασική γκόμενα που στο πάει μία κρύο, μία ζεστό, για να κάνεις ό,τι σου λέει. Αντίθετα με το Mirai Nikki, όπου η Yuno είναι ένα κινούμενο. Αυτή εδώ έχει προσωπικότητα. Νομίζω ότι συμπαθώ. Εννοώ την αγαπώ. Το
Το επεισόδιο τελειώνει με μια γκόμενα σαν δολοφόνο να μπαίνει στο δωμάτιο, να αποκαλύπτεται ότι η Κλέαρ έχει ένα νόμισμα, ο Κάγκια για να γίνεται αρκούδος για να τη συγκρατήσει και η κοπέλα να μεταμορφώνεται και αυτή σε τέρας, αποκαλύπτοντας ότι οι δυνάμεις του Κάγκια δεν είναι αποκλειστικές. Φυσικά, μετά από ένα τέτοιο πρώτο επεισόδιο, έπρεπε να πάω να διαβάσω το μάγκα και δεν θα μπορούσα να βρω κάτι πιο fucked up να ακολουθήσω. Θάνατοι, βζιά. Ξύλο, βζιά. Εξωγήινοι, βζιά. Και μια τεράστια ιστορία με την Κλέρ να επιζητάει να ικανοποιήσει μια δισευχή και να χρησιμοποιεί τον Κάγκια για να την εκπληρώσει. Ένα θα σας πω για να σας χαϊπάρω. Στα πρώτα κεφάλαια του μάγκα, ο Κάγκια αποκεφαλίζεται κυριολεκτικά από το ένα πάνελ στο άλλο. Η σειρά είναι εκπληκτικά βία και υποστηρίζει όλη αυτή την ανεξέλεγκτη βία με μια ιστορία μυστηρίου που συνδυάζει το μεταφυσικό με πραγματικά προβλήματα και έντονα συναισθήματα. Μέσα σε όλα αυτά, θα φαντάζεστε ότι ο πρωταγωνιστής μας ο Κάγκια θα προσπαθεί να υποστηρίξει την Κλέαρ με τον δικό του φυσικά τρόπο και να λύσει τα πάντα ειρηνικά. Αλλά, plot twist, ο Κάγκια είναι support χαρακτήρας και η Κλέαρ είναι η main. Yep, no Yuki Yuki main hero αυτή τη φορά. Σε αυτό το άνιμε κυριαρχούνε μόνο τα βυζιά. Το Gleipnir έχει όλα τα απαιτούμενα συστατικά για να βγει το καλύτερο άνιμε της σεζόν. Seinen sci-fi, με χαρακτήρες με ιδιαίτερες δυνάμεις, που αναγκάζονται να λάβουν μέρος σε εξωφρενικά πρωτότυπες μάχες, και έναν μεγάλο αγώνα, Steel Battle Royale, που όλοι κοιτούν να μαζέψουν τα νομίσματα και να εκπληρώσουν κάθε τους ευχή. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι το στούντιο Pine Jam που δουλεύει στη σειρά, μιας και δεν έχω ακολουθήσει τις δουλειές του, αλλά αν η ποιότητα του πρώτου επεισοδίου συνεχιστεί, θα περάσουμε καλά. Το μάγκα έχει εξωφρενικά απίστευτο art και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Από Mazinger Destro, γεια σας!